στη παραγωγή, αλλά και τους τηλεθεατές των συνεργαζόμενων περιφερειακών σταθμών του TRT στη Θεσσαλία, του 1TV στην κεντρική Ελλάδα, του Atlas TV στην κεντρική Μακεδονία, του Alpha TV στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, του PLP στην Πελοπόννησο, του Ήριδα TV στη Ρόδο και του Σιτία TV στην Κρήτη. Σήμερα θα εγκαταλείψουμε για λίγο το στούντιο, ή μάλλον το εγκαταλείψαμε πριν από λίγη ώρα, σήμερα το απόγευμα, και επισκεφθήκαμε το γραφείο του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Αλέξη Τσίπρα, για μια αποκλειστική συνέντευξη που είχαμε μαζί του, εφόλης της ύλης, η οποία νομίζω ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και την οποία θα δείτε σε λίγο. Ο κ. Τσίπρας μας μίλησε για τα πάντα, μας μίλησε για τη διαπραγμάτευση και τις δυσκολίες που είχε, για τις εμπειρίες που συσσόρευσε, όπως έχει πει και ο ίδιος, μέσα από αυτή τη διαπραγμάτευση. Μας μίλησε φυσικά για τον οδικό χάρτη, όπως τον σκέφτεται για την επόμενη μέρα και με βάση αυτό το προκαθορισμένο πλαίσιο του μνημονίου, όπως έχουμε συνηθίσει πια να το λέμε, του μνημονίου νούμερο 3. Μας μίλησε όμως και για την επόμενη μέρα, για τους πιθανούς μετεκλογικούς συνασπισμούς, για το ποια κόμματα είναι αυτά με τα οποία θα μιλήσει αμέσως μετά τις εκλογές, σε περίπτωση που είναι αυτός το πρώτο κόμμα. Εξέφρασε βεβαίως την αισιοδοξία του για το αποτέλεσμα των εκλογών. Εξέφρασε συνολικότερα μια αισιοδοξία και για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και για το μέλλον της Ελλάδας. Η συνέντευξη αυτή δόθηκε αποκλειστικά στο κανάλι μας και νομίζω ότι αξίζει να την παρακολουθήσετε ευθύς αμέσως. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα και σας ευχαριστούμε που σε αυτή την τελική ευθεία της προεκλογικής μάχης βρίσκεται το χρόνο για να έχουμε αυτή τη συνομιλία. Ήθελα να ξεκινήσω έτσι λίγο πιο προσωπικά, επειδή έτυχε τη μέρα εκείνη που ανακοινώθηκαν οι εκλογές να βρίσκομαι έτσι με κόσμο και κάποιοι μου έλεγαν ο Τσίπρας τον βλέπουμε λίγο κουρασμένο, δεν είναι αυτός που ξέραμε, δεν έχει αυτόν τον ενθουσιασμό που είχε το Γενάρη. Δεν ξέρω, αισθάνεστε ότι έχετε αλλάξει, αισθάνεστε ότι αυτός ο προεκλογικός αγώνας ήταν λίγο διαφορετικός και καθαρά από προσωπική άποψη, εσείς όπως τον βιώνετε? Κύριε Αργυρία, εσείς τι περιμένατε, να δείτε έναν άνθρωπο που 6 μήνες εργάζεται σχεδόν 20 ώρες την ημέρα να μην είναι κουρασμένος? Η κούραση είναι κάτι λογικό. Αλλά ταυτόχρονα η κούραση είναι και συσσωρευμένη εμπειρία και πείσμα και αποφασιστικότητα. Πέρασα προσωπικά, αλλά και όλοι μας στην κυβέρνηση, ένα εξάμηνο το οποίο ίσως είναι από τα δυσκολότερα που έχει περάσει η Έλληνας Πρωθυπουργός και η ελληνική κυβέρνηση. Με μια σκληρή σύγκρουση, την οποία ονομάσαμε διαπραγμάτευση, ήταν σύγκρουση. Πολλές φορές περπατήσαμε στην άκρη, στο χείλος του γκρεμού. Γιατί είχαμε ένα και μοναδικό γνώμονα. Να υλοποιήσουμε την υπόσχεσή μας στον ελληνικό λαό, να ματώσουμε αν χρειαστεί, προκειμένου να σταματήσει η χώρα να ματώνει. Διεκδικήσαμε το δίκιο του ελληνικού λαού και διεκδικήσαμε μια αλλαγή πορείας σε ένα πλαίσιο όπου οι δυνάμεις ήταν ετεροβαρείς και όπου κάποιοι αντίπαλοι μας και εντός της χώρας, αλλά και ακραίοι συντηρητικοί κύκλοι εκτός της χώρας, είχαν από πριν σχεδιάσει και ενορχιστρώσει αυτό που ονομάσανε πολύ σχέδιο αριστερής παρένθεσης. Δώσαμε το πρώτο διάστημα τη μάχη αντιμετωπίζοντας πρωτοφανές έλλειμμα ρευστότητας, άδεια ταμεία στο εσωτερικό, κλείσιμο της κάνουλας και της χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, ενώ όλες οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες είχαν μπει στο σύστημα της προσωτικής χαλάρωσης που ανακοινώθηκε 4 μέρες πριν τις εκλογές του Γενάρη, εξαιρέθηκε η Ελλάδα. Προφανώς κάποιοι και εδώ είχαν ζητήσει δίμηνη παράταση. Σας θυμίζω ότι πάνω στο δίμηνο τελειώσαν τα χρήματα στο εσωτερικό. Όλο αυτό δεν είναι τυχαίο. Όλο αυτό, εκτός αν είναι μια αλληλουχία συμπτώσεων, προκειμένου να οδηγηθούν τα πράγματα έτσι. Είχαν κάποιοι σχεδιάσει να μας ρίξουν το Φλεβάρι. Αυτό λέω, πώς το είχατε υποτιμήσει αυτό? Είχαν κάποιοι σχεδιάσει, δεν τα καταφέρανε. Και δεν τα καταφέρανε ακριβώς διότι στο εσωτερικό υπήρξε μια τρομακτική συσπήρωση. Μια πρωτοφανής αίσθηση εθνικής ενότητας και λαϊκής ενότητας στην κυβέρνησή μας. Στο εξωτερικό καταφέραμε και κάναμε ρήγματα στο μπλοκ της λιτότητας. Προχωρήσαμε. Είχαμε αυξητικούς ρυθμούς ανάπτυξη στον τόπο παρά αυτές τις συνθήκες. Το πρώτο εξάμηνο, 1,1%. Είχαμε αύξηση των εσόδων διότι η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων ανταποκρίθηκαν στις υποχρεώσεις τους.
Και έτσι καταφέραμε να ξεπεράσουμε τους κόμπελους, να ξεπεράσουμε τη μισθωτική ασφυξία και φτάσαμε ως την κρίσιμη στιγμή, φτάσαμε τη διαπραγμάτευση στο τέλος. Την κρίσιμη εκείνη ώρα, το σχέδιο της παρένθεσης πέρασε στο δεύτερο στάδιο που μας δίνανε μια συμφωνία, κύριε Αργυρέ, η οποία είχε πολύ σκληρότερα μέτρα από αυτά που έχουμε σήμερα και ταυτόχρονα δεν έδινε καμία προοπτική. Έδινε μονάχα κάποια χρήματα τα οποία δεν ήταν για να βγάλουμε ένα δίμηνο. Για το δίμηνο, τρίμηνο. Όχι για να μπορέσουμε να φτάσουμε στην επόμενη τριετία. Χωρίς δέσμευση για το χρέος και με μέτρα, σας θυμίζω, ιδιωτικοποίηση ΔΕΗ, ΑΔΜΙΕ, κανένα παράθυρο για συλλογικές διαπραγματεύσεις και εργασιακές σχέσεις, κανένα παράθυρο για διασφάλιση των κατοικιών της πρώτης κατοικίας από τους πληστηριασμούς και ταυτόχρονα νομίζω ότι όλοι θυμόμαστε με παράλογες απαιτήσεις όπως 23% στο ρεύμα, όπως άμεση κατάργηση του ΕΚΑΣ και κόψιμο των συντάξεων. Πήραμε μια δύσκολη απόφαση. Να βάλουμε στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης τον ελληνικό λαό. Και πήραμε το ρίσκο, πήγαμε σε ένα δημοψήφισμα όπου δεν είπαμε ψέματα στο λαό, δεν είπαμε ότι αν κερδίσει το όχι σημαίνει έξοδος από το ευρώ, όπως μας λέγαν όλοι οι άλλοι, και μέσα στη χώρα, τα παπαγαλάκια των δανειστών, και έξω από τη χώρα. Και αυτοί οι οποίοι ευνηδιάστηκαν από την αποφασιστικότητά μας. Πήραμε ένα περήφανο όχι 62% μέσα σε ένα κλίμα πρωτοφανούς πολέμου και αυτό άλλαξε το παιχνίδι. Ανάγκασε τους εταίρους να αποδεχθούν ότι αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να πέσει. Όταν στηρίζεται από το 62% του ελληνικού λαού. Και τους ανάγκασε να μας δώσουν μια συμφωνία η οποία έχει προοπτική. Λύνει το πρόβλημα χρηματοδότησης της χώρας για τα επόμενα 3 χρόνια. Έχει ισχυρή δέσμευση για το χρέος, που είναι ο μεγάλος κόμπος για να λυθεί το πρόβλημα και να βγούμε από την κρίση. Ανακεφαλοποιεί τις τράπεζες επαρκώς και εξασφαλίζει τις καταθέσεις. Και ταυτόχρονα κερδίσαμε και μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα: την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, την προστασία της πρώτης κατοικίας, την διατήρηση σε δημόσιο έλεγχο της ΔΕΗ και του ΑΔΜΙΕ και μια σειρά από άλλα κρίσιμα ζητήματα. Κρίσιμα ζητήματα, όπως το Ταμείο για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και όχι την εκποίηση της δημόσιας περιουσίας. Αυτό που μας κράτησε ως 9 το πρωί. Βεβαίως, κάποιοι θα πούν ότι δεν καταφέραμε μέσα σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον να φύγουμε άμεσα, όπως ήταν ο στόχος μας, από την μέγενη αυτή της Επιτροπής. Την Επιτροπή, ναι. Και είμαστε αναγκασμένοι να προχωρήσουμε στην υλοποίηση μέτρων που έχουν δυσκολίες, διότι αυτό είναι το αντίτιμο της συμφωνίας. Όμως τουλάχιστον τώρα γνωρίζουμε ότι ο δρόμος έχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και ότι ο δρόμος αυτός έχει τέλος. Και ότι φεύγοντας από αυτό το σκόπελο, προχωράμε μπροστά και έχουμε τη δυνατότητα η χώρα να βγει στην ανάπτυξη ξανά το 2016 με την απομείωση του χρέους να δώσουμε προοπτική και σταθερότητα στην οικονομία και με τις μεγάλες τομές που πρέπει να κάνουμε στο εσωτερικό, τις μεγάλες τομές για να ξεφύγουμε από όλα όσα μας κρατάνε γαντζωμένους, να μπορέσουμε να δούμε τη δυνατότητα και της εξόδου στις αγορές, αλλά και να έχουμε μία ανάπτυξη με πρόσημο κοινωνικό, με αναδιανομή του πλούτου και με συνθήκες κοινωνικής δικαιοσύνης. Πριν πάμε σε όλα αυτά, θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή κάνατε αυτοκριτική και νομίζω κάποιος κόσμος το έχει εκτιμήσει αυτό, αν μπορούσατε να αποφύγετε ένα από τα λάθη που λέτε ότι κάνατε κάποια λάθη, ποιο θα ήταν το σημαντικότερο που θεωρείτε ότι θα μπορούσατε να έχετε αποφύγει? Κύριε Αργυρέ, επειδή σε κάθε συνέντευξη αυτό με ρωτάνε. Ξέρετε κάτι, τελικά ίσως δεν είναι και τόσο βολικό ένας πολιτικός να παραδέχεται ότι έχει κάνει λάθη. Διότι αν εγώ σας έλεγα τώρα success story, δεν θα με ρωτάει. Ναι, αλλά δεν θα το πίστευε ο κόσμος, αν μου λέγατε. Ο κόσμος όμως καταλαβαίνει. Λοιπόν, ακούστε, εγώ νομίζω ότι φτάνει πια με τη λαθολογία. Από εκεί και πέρα, εγώ έχω πει και έχω ξαναπεί πολλές φορές ότι εάν βρισκόμουν στις ίδιες συνθήκες που βρέθηκα μέχρι σήμερα, η κατεύθυνσή μου θα ήταν η ίδια. Θα έδινα μάχη. Δεν θα συμβιβαζόμουν. Δεν θα παραδεινόμουν όπως θα κάνει προηγουμένως. Από εκεί και πέρα είναι εμφανές ότι, και νομίζω ότι δεν μπορεί να κρυφτεί, ότι η εμπιστοσύνη κάποιων προσώπων αποδείχθηκε κατώτερη των... αποδείχθηκε, μάλλον κάποια πρόσωπα αποδείχθηκαν περισσότερη της εμπιστοσύνης μου. Αλλά όλοι κρίνονται. Και εγώ για τις επιλογές μου και τα πρόσωπα αυτά
για το ότι έπραξαν και το ότι πράττουν σήμερα. Άρα να περιμένουμε ότι αυτή τη φορά θα είστε σοφότερος, γιατί το ρωτάει πολλοί κόσμος τι επιλογές θα κάνετε αύριο αν είστε ξανά πρωθυπουργός. Θεωρείτε ότι είστε σοφότερος πια σε αυτό το επίπεδο? Κοιτάξτε, νομίζω ότι η εμπειρία που προσλαμβάνει κανείς μέσα από τις μάχες δίνει και μία, αν θέλετε να το πούμε, σοφία. Δεν ξέρω αν είναι σοφία, δεν είναι κατάλληλος όρος σοφία. Αλλά θα έλεγα ότι δίνει μία δυνατότητα να μπορεί κανείς να είναι περισσότερο προσεκτικός σε ανάλογες κινήσεις στο μέλλον. Αλλά να σας πω κάτι, κύριε Αργυρέ. Η μόνη ασφαλής μέθοδος να μην υποπέσει σε λάθη είναι να μην επιχειρήσεις. Δεν υπήρχε, δεν υπήρχε καμία συζήτηση περί λαθών, αν ακολουθούσα την πεπατημένη. Και έλεγα τι μου δίνετε, φέρτε τα να τα υπογράψω. Αλλά αυτό ήταν το μεγαλύτερο των λαθών. Το πιο εγκληματικό λάθος θα ήταν αυτό. Διότι η χώρα κέρδισε έδαφος μέσα από αυτή τη μάχη. Και δεν κέρδισε έδαφος μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με τα κεκτημένα της διαπραγμάτευσης και με την εξασφάλιση την οικονομική. Κέρδισε έδαφος και σε ό,τι αφορά το κύρος της στην Ευρώπη. Σκεφτείτε, φανταστείτε, όχι φανταστείτε, σκεφτείτε, θυμηθείτε πού βρισκόμασταν πριν τις εκλογές του Γενάρη. Η κοινή γνώμη στην Ευρώπη είχε την αίσθηση ότι οι Έλληνες ζητάνε και διεκδικούν να ζουν πάνω από τις δυνατότητές τους, σε βάρος των άλλων. Και δείτε μέσα σε αυτό το εξάμεινο πώς άλλαξε η εικόνα της Ελλάδας και του ελληνικού λαού. Ως η εικόνα ενός λαού που αδίκως ταλαιπωρείται σκληρά, διότι τους αναγκάσαμε να παραδεχτούν την ανθρωπιστική κρίση, τις συνέπειες των πολιτικών τους επιλογών, και ενός λαού όμως που αγωνίζεται, διεκδικεί, είναι περήφανος, είναι αξιοπρεπής, δίνει μάχες, στέκεται όρθιος. Γέμισαν οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες με ελληνικές σημαίες στις κινητοποίησεις αλληλεγγύης για τον ελληνικό λαό. Αυτό είχαμε να το δούμε από τις διαδηλώσεις κατά της δικτατορίας στην Ευρώπη, σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Και ταυτόχρονα νομίζω ότι δώσαμε και ένα μήνυμα ότι οι λαοί όταν διεκδικούν μπορούν να πετυχαίνουν πράγματα και είναι ένα μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας για τους λαούς της Ευρώπης που και αυτοί περνάνε δύσκολα και που έχουν και αυτοί εκλογικές αναμετρήσεις και που αν δεν αλλάξουν και εκεί κατεύθυνση, αν δεν υπάρξουν οι συσχετισμοί, η αλλαγή των συσχετισμών και η πολιτική αλλαγή, δεν θα είναι και εύκολο το, η δουλειά της δικής μας κυβέρνησης να αλλάξει συνολικά την Ευρώπη, όντας μια χώρα σε σύνολο 19 ευρωπαϊκών κρατών στην Ευρωζώνη. Η εκλογική αναμέτρηση στην Ελλάδα θα είναι κρίσιμη και εξ αυτού του λόγου. Διότι τι μήνυμα θα δώσει? Ή το μήνυμα ότι η ελπίδα τελείωσε, ή το μήνυμα ότι η ελπίδα παραμένει, οι Έλληνες συνεχίζουν όρθιοι να αγωνίζονται. Και άρα αυτό το μήνυμα θα φτάσει στην Ισπανία που έχουν εκλογές τον Νοέμβρη, στην Πορτογαλία που έχουν εκλογές τον Οκτώβρη, στην Ιρλανδία που έχουν μέχρι το τέλος του έτους. Και αν και εκεί έχουμε, όπως διαφαίνεται, την προοπτική μιας πολιτικής αλλαγής, τότε νομίζω οι συσχετισμοί θα αρχίζουν να αλλάζουν στην Ευρώπη και όλος αυτός ο αγώνας και τα ρήγματα που ανοίξαμε δεν θα πάνε χαμένα. Μιας και είπατε για την Ευρώπη, ήθελα να σας ρωτήσω αργότερα, αλλά το κάνω τώρα. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή την Ευρώπη βαθιά διχασμένη σε ό,τι αφορά το θέμα το προσφυγικό, το θέμα το μεταναστευτικό. Βλέπουμε να κλείνουν σύνορα, βλέπουμε εθνικούς εγωισμούς. Και είναι κάτι που φοβίζει αυτούς που πιστεύουν στην ευρωπαϊκή ιδέα. Δεν ξέρω εσείς τώρα πώς το προσλαμβάνετε αυτό. Και αν σε 10, σε 15 μέρες είστε πάλι πρωθυπουργός και γίνει μια σύνοδος κορυφής, τι θα πάτε να τους πείτε εκεί, τι είναι το κύριο που πρέπει να τους πει ένας Έλληνας πρωθυπουργός? Καταρχάς δεν είναι καινούριο αυτό που λέτε. Η διχασμένη Ευρώπη φάνηκε και στην περίπτωση της Ελλάδας. Και η έλλειψη αλληλεγγύης. Όταν πήγα εγώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είχα απέναντί μου ένα διχασμένο κοινοβούλιο. Από τη μια μεριά ήταν το Λαϊκό Κόμμα, Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το κόμμα της δεξιάς, το κόμμα του κυρίου Σόιμπλε και του κυρίου Μημαράκη, έτσι για να συνεννοούμαστε. Της κυρίας Μέρκελ και του κυρίου Βέμπερ, ο οποίος μας κουνούσε το δάχτυλο. Και δεν σας άκουγε κιόλας, είχε επιδεικτικά αφήσει τα ακουστικά κάτω όταν μιλάγατε σε κάποια στιγμή. Ναι, νομίζω ότι αυτά που έπρεπε να ακούσει τα άκουσε εκείνη τη μέρα όμως. Από την άλλη μεριά ήταν οι δυνάμεις οι προοδευτικές, όλο το φάσμα, με διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες. Αριστερά, πράσινη, ο μεγάλος πυρήνας, η μεγάλη πλειοψηφία των σοσιαλιστών. Αν εξαιρέσουμε ίσως τους σοσιαλιστές της Γερμανίας, οι οποίοι είναι σε μία συγκυβέρνηση με τη Μέρκελ, όπως και η κυρία Γεννηματά εδώ, που είναι ουρά του κυρίου Μεμαράκη. Υπήρξε όμως διχασμός εκεί, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι μισοί μας επιδοκίμαζαν, οι άλλοι μισοί μας αποδοκίμαζαν.
Και νομίζω ότι αυτός ο διχασμός φαίνεται ανάμεσα στις δυνάμεις της Προόδου και της Ιδρύσης και στο θέμα του προσφυγικού. Mm. Κοιτάξτε, η Ευρώπη δεν μπορεί να πάει μακριά αν συνεχίσει να είναι μια Ευρώπη που την νέα της αλληλεγγύης την εφαρμόζει και τη θυμάται αλακάρτ. Ή που θα συμφωνήσουμε ότι είμαστε ένας ενιαίος χώρος και άρα έχουμε ενιαίους κανόνες οικονομικούς, εντάξει, να τους σεβαστούμε και να προσπαθήσουμε να τους αλλάξουμε, αλλά έχουμε και ενιαία σύνορα και ενιαία διαχείριση των προβλημάτων, ή που τα κράτη θα είναι μονάχα υποχρεωμένα να ακολουθούν το μονόδρομο της Γερμανίας σε μια γερμανική Ευρώπη και του Βορρά και τα προβλήματα θα τα αντιμετωπίζουν μόνοι τους. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν ένα παγκόσμιο και ευρωπαϊκό πρόβλημα όπως αυτό της μετεκατάστασης των προσφύγων που έρχονται κατά χιλιάδες εξαιτίας του πολέμου στη Συρία και της απαράδεκτης τάσης της Ευρώπης στον πόλεμο αυτό, να το αντιμετωπίζουμε ως πρόβλημα των χωρών πρώτης υποδοχής, της Ελλάδας και της Ιταλίας. Και εδώ πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και να συμφωνήσουμε. Υπάρχουν διεθνείς νόμοι και κανόνες, πρέπει να τους σεβαστούμε. Και δυστυχώς οι συντηρητικοί στην Ευρώπη, που θέλουν την Ευρώπη φρούριο, δεν μπορούν να καταλάβουν ότι από τα προσφυγικά κύματα δεν θα μπορέσει η Ευρώπη να ξεφύγει εάν δεν αλλάξει η στρατηγική της Δύσης και της Ευρώπης εκεί όπου είναι η πυρήνας του προβλήματος, η εστία. Όταν λοιπόν παίρνουν φωτιά χώρες όπως η Συρία, καταστρέφονται χώρες όπως η Λιβύη, κάποιοι άνθρωποι θα φύγουν και θα πάνε να επιδιώξουν να ζήσουν, γιατί αυτό προσδοκούν, ακόμα και αν τα εμπόδια που έχουν είναι πολύ μεγάλα και βλέπουμε την ανθρωπιστική αυτή τραγωδία, τις θάλασσές μας να ξερνούν νεκρά παιδιά. Mm. Και αυτό, ξέρετε, είναι η μεγάλη τραγωδία του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Εδώ βλέπουμε το ναυάγιο του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Λέω λοιπόν στο ερώτημά σας ότι στην επόμενη σύνοδο, όπως και στις δύο προηγούμενες, θα υπάρξει συμμαχία των χωρών του Νότου, όπως υπήρξε και στις προηγούμενες συνόδους, όπου εγώ και ο Ρέντσι προκαλέσαμε δύο συνόδους για το προσφυγικό πρόβλημα, όπου αναγκάσαμε την Ευρώπη να παραδεχθεί ότι υπάρχει και ότι δεν μπορεί να το αντιμετωπίζουμε μόνες μας οι χώρες της πρώτης υποδοχής. Να πω εδώ ότι πραγματικά θεωρώ καινοφανές το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας στην Ελλάδα να έχει 7 μήνες να καταλάβει ότι δεν έχουμε μεταναστευτικό, αλλά προσφυγικό πρόβλημα. Μόλις προχθές ο κ. Μεμαράκης μίλησε για διαφορά. Γιατί σας θυμίζω ότι ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, κ. Καραγκούνης, τον Απρίλιο, μετά το Πάσχα, όταν είχαμε τις πρώτες μεγάλες ροές, τους έλεγε λαθρομετανάστες και όχι πρόσφυγες. Όχι από άγνοια, αλλά από λαϊκισμό και από ψηφοθυρία. Διότι η διπλανή της πολυκατοικίας, η Χρυσή Αυγή, λαϊκίζει και ψηφοθυρεί και θέλανε να παίξουν στο ίδιο ταμπλό, όπως κάνει και ο κύριος Θεοδωράκης. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα, προσφυγικό πρόβλημα. Είναι αστείο να μας κατηγορούν ότι 4 εκατομμύρια άνθρωποι φύγανε από την εστία τους επειδή μάθανε ότι έγινε κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αστεία τα επιχείρηματά τους. Και να πω και κάτι άλλο, είναι και επικίνδυνα. Mm. Είναι επικίνδυνα διότι εάν τα πάρουμε τις μετρητής και ακολουθήσει και η Ελλάδα την τροπιαστική στάση που έχει η Ουγγαρία σήμερα στην Ευρώπη. Ή η Σλοβακία ή... Με μια κυβέρνηση η οποία είναι ακροδεξιά, τότε θα βλέπουμε τα φαινόμενα των ναυαγών και των σκοτωμένων ανθρώπων στις ακτές να είναι καθημερινά φαινόμενα. Ναι. Και δεν ξέρω πώς αυτό τιμά τον πολιτισμό μας. Έχετε μιλήσει καθόλου αυτές τις μέρες με την κυρία Μέρκελ, γιατί είδαμε και αυτή να αλλάζει στάση, μετά να γίνεται πάλι πιο επιφυλακτική, δέχτηκε κριτική στην πατρίδα της. Είχατε κάποια επικοινωνία μαζί της? Πιστεύετε ότι έχει καταλάβει το πρόβλημα της Ελλάδας η κυρία Μέρκελ? Είχα για το προσφυγικό θέμα τακτική επικοινωνία με την κυρία Μέρκελ όσο ήμουν στο Μαξίμου. Τρεις φορές μες το καλοκαίρι κουβεντιάσαμε για το θέμα αυτό. Έχει τρομοκρατηθεί. Η Ευρώπη έχει τρομοκρατηθεί. Η ίδια μου είπε ότι είχαν σχεδιάσει μέχρι τέλος του χρόνου να έχουν 800.000 πρόσφυγες στη Γερμανία και βλέπουν ότι αυτός ο αριθμός έχει ήδη... Θα ξεπεράσει το εκατομμύριο πιθανώς. Έχει ήδη πιαστεί. Βλέπουν ότι είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και βεβαίως σε ό,τι αφορά την Ελλάδα
Από την πρώτη στιγμή, οφείλω να το πω αυτό, υπήρξε κατανόηση του προβλήματος. Εγώ τους είπα στη Σύνοδο Κορυφής ότι η Ελλάδα ζει μια κρίση μέσα στην κρίση, αλλά δεν θα χάσουμε τον ανθρωπισμό μας. Μάλιστα. Παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε δυνατότητες, παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε ιατρικές υποδομές, ότι δεν μας δίνουν επαρκή χρήματα και κονδύλια από την Ευρώπη, εμείς θα βρεθούμε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους και θα κάνουμε το παν για να μπορέσουμε να τους προσφέρουμε την ανθρωπιά μας. Βγήκε ο κύριος Γιούγκερ και μίλησε για τον φούρναρη της ΚΟ, ναι. Ότι αυτό είναι η Ευρώπη. Δυστυχώς δεν είναι μόνο αυτό η Ευρώπη. Αυτή είναι η θετική πλευρά της Ευρώπης. Ναι, η φωτεινή. Η άλλη όψη της Ευρώπης είναι η οπερατέρ που βάζει τρικλοποδιά στον πρόσφυγα, είναι η Ουγγαρία που φτιάχνει τείχη, είναι και η Γερμανία που αποφασίζει ότι το Σέγγεν είναι μια αλακάρτη υπόθεση. Δηλαδή, κανόνες σε αυτή την Ευρώπη υπάρχουν μόνο για τους αδύναμους. Mm. Οι δυνατοί μπορούν αυτούς τους κανόνες, μια να τους έχουν έτσι, μια να τους έχουν αλλιώς. Λοιπόν, η Ευρώπη, κύριε Αργυρέ, το επόμενο χρονικό διάστημα θα αντιμετωπίσει τις αδυναμίες της. Και ή θα τις ξεπεράσει συλλογικά και θα διατηρηθεί ως οργανισμός, ή θα αυτοκαταστραφεί. Το μέλλον της Ευρώπης δεν μπορεί να είναι μια Ευρώπη γερμανική, ούτε μια Ευρώπη που φτιάχνει σύνορα και τύχη. Ούτε μια Ευρώπη που την αλληλεγγύη την έχει ως μια αλακάρτη διαδικασία. Στο θέμα της λιτότητας και στο θέμα των προσφύγων κρίνεται το μέλλον της Ευρώπης. Και ήπου η Ευρώπη θα αποφασίσει να γυρίσει στις συντηρητικές της αξίες, άρα θα υπερισχύσουν οι προοδευτικές δυνάμεις, ήπου θα υπερισχύσουν οι συντηρητικές και η Ευρώπη θα είναι σε διαρκή κίνδυνο. Και αυτή η μάχη είναι και η μάχη των εκλογών στην Ελλάδα στις 20 Σεπτέμβρη. Έχουμε από τη μια τον ΣΥΡΙΖΑ που αποτελεί τον κορμό των προοδευτικών και λαϊκών δυνάμεων σήμερα στον τόπο και από την άλλη έχουμε τη Νέα Δημοκρατία, το πιο παλιό από το παλιό και το πιο συντηρητικό, αν θέλετε, που όχι μόνο θα μας γυρίσει στο παλιό καθεστώς, αλλά ταυτόχρονα θα είναι μια κυβέρνηση η οποία θα συνδράμει, θα συνηγορεί, θα στηρίζει τις πιο συντηρητικές εκδοχές της πορείας της Ευρώπης. Έχετε θέσει, νομίζω, με σαφήνεια αυτό το δίλημα, συντηρητική ή προοδευτική κατεύθυνση για τη χώρα. Ωστόσο, πολλοί κόσμος αναρωτιέται, μέσα σε αυτό το πλαίσιο που έχει καθοριστεί, μπορούν να υπάρξουν διαφορές στην άσκηση πολιτικής? Δηλαδή, τι διαφορετικό, λέει ο κόσμος έξω, θα κάνει ο Τσίπρας από το Μεϊμαράκι? Το πρώτο ερώτημα. Και υπάρχει και ένα ερώτημα, αν τελικά αυτά τα μέτρα μπορεί να τα αντέξει η κοινωνία, αυτά που περιμένουν οι Ευρωπαίοι από εμάς να πάρουμε. Να πιάσω στο οικονομικό σκέλος. Mm-hmm. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η συμφωνία αυτή φτιάχνει ένα πλαίσιο στο οποίο πρέπει να κινηθείς. Αλλά η συμφωνία αυτή είναι ταυτόχρονα ένας ζωντανός οργανισμός. Και οι πιστωτές τραβάνε το σκηνή και εμείς τραβάμε το σκηνή. Το πρόβλημα είναι ότι 5 χρόνια όσοι κυβερνούσαν δεν τράβαγαν κανένα σκηνή. Διαπραγματευόντουσαν με τα χέρια δεμένα. Λοιπόν, τώρα έχουμε εδώ 5 μεγάλες μάχες να δώσουμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο της συμφωνίας. Η πρώτη μάχη είναι το χρέος. Ποιος θα διεκδικήσει το χρέος, αυτοί που μας λένε ότι είναι βιώσιμο? Το forget it, Giannis, το ξεχάσαμε. Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση να διεκδικήσει το χρέος αυτός που λέει ότι είναι βιώσιμο, αλλά εμείς που δώσαμε μάχη και το κερδίσαμε μέχρι τώρα να μπει μπροστά και έχουμε πολύ μεγάλες πιθανότητες και σχέδιο και προετοιμασία για να πάρουμε τα καλύτερα δυνατά για τη χώρα. Δεύτερον, είναι το θέμα των κόκκινων δανείων και των πληστηριασμών πρώτης κατοικίας. Τρίτον, είναι το θέμα της επαναφοράς των συλλογικών διαπραγματεύσεων και της κατάργησης των ομαδικών απολύσεων στον ιδιωτικό τομέα. Κάτι για το οποίο η Νέα Δημοκρατία από ιδεολογία δεν το προέταξε ποτέ, δεν το έβαλε καν στο τραπέζι διαπραγματεύσεων, όχι δεν έδωσε μάχη. Τέταρτον, είναι το ζήτημα της ενέργειας. Mm. Αν θα υπάρξει το σχέδιο και η βούληση να βρεθούν τα ισοδύναμα για να διατηρηθούν υπό δημόσιο έλεγχο τα δίχτυα του ΑΔΜΙΕ και οι μικροί ΔΕΗ. Σας θυμίζω ότι η Νέα Δημοκρατία είχε ψηφίσει νόμο για την ιδιωτικοποίηση της μικρής ΔΕΗ. Διότι είναι από ιδεολογία στη λογική ότι τα πάντα στην αγορά, ακόμα και η κρίσιμη στρατηγική σημασία στους οργανισμοί για τη δημόσια κοινή ωφέλεια. Και πέμπτον, το ταμείο, το οποίο κερδίσαμε με πολύ ωραία και σκληρή διαπραγμάτευση, ώστε να ξεφύγουμε από το ΤΑΙΠΕΔ που εκποιεί και να πάμε στην αξιοποίηση της περιουσίας. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει τέτοια αντίληψη. Μπήρ παρά όλα το δημόσια, τα σημικά να τα ξεπουλήσουμε. Λοιπόν, αυτά τα πέντε έχει σημασία ποιος θα είναι στην κυβέρνηση για να τα διεκδικήσει. Και πάω και σε άλλα. Mm. Όχι μόνο στο πλαίσιο της συμφωνίας και της διαπραγμάτευσης. Κύριε Αργυρέ, έχετε καμιά αμφιβολία ότι αν έρθει η Νέα Δημοκρατία
το θέμα της κάθαρσης, των ληστών της φοροδιαφυγής, η υπόθεση της λίστας Λαγκάρτ που μόλις τώρα μάθαμε ότι έδωσε στοιχεία, όχι νέα στοιχεία ο Φαλσιανή, αλλά ήρθε και μας είπε ότι αυτά τα οποία σας έδωσα δεν τα αναδείξατε και κάποιοι τα κρίνουν σιρτάρια τους. Έχετε καμιά αμφιβολία ότι αυτά θα προχωρήσουν με τη Νέα Δημοκρατία? Η Νέα Δημοκρατία, ξέρετε κάτι, δεν ζητάει, ο κ. Μημαράκης δεν ζητάει κυβέρνηση εθνικής συνεννόησης, αλλά εθνικής συγκάλυψης. Και εμείς στη συγκάλυψη συνένοχοι δεν πρόκειται να γίνουμε. Μου δώσατε αφορμή για δύο ερωτήσεις. Να ξεκινήσω λίγο από τις ιδιωτικοποιήσεις. Άκουγα το πρωί ερχόμενος ότι σας επέκριναν, με βάση το πρόγραμμα που ανακοίνωσε χθες ο ΣΥΡΙΖΑ, σας επέκρινε η Νέα Δημοκρατία ότι λέει ανακαλύψατε τώρα τις ιδιωτικοποιήσεις. Και με αφορμή αυτό, ήθελα να σας ρωτήσω, υπήρχε μια αντίληψη στην αριστερά, αρνητική συνολικά για τις ιδιωτικοποιήσεις. Πολλοί λένε ότι ήσασταν γενικά αρνητικοί και με την επιχειρηματικότητα πολλές φορές και με τον όρο διαχείριση. Υπάρχουν κάποιοι που θεωρούν ότι η αριστερά δεν μπορεί να διαχειριστεί μέσα στο υπάρχον πλαίσιο συγκεκριμένα ζητήματα. Εσείς δείχνετε τώρα να κάνετε, να το πω έτσι, την υπέρβαση σε αυτό το ζήτημα. Μιλήσατε για startups προχθές. Δεν είχαμε ακούσει συχνά ηγέτη της αριστεράς να μιλάει για startups. Είναι μια νέα προσέγγιση, είναι κάτι που πρέπει να μάθει η αριστερά να ζει μαζί του για να μπορέσει να κυβερνήσει. Να τα ξεχωρίσουμε λίγο τα πράγματα. Να τα ξεχωρίσουμε, ναι. Διότι στο μυαλό ορισμένων ο αριστερός πρέπει να είναι σε κάποιο μουσείο και με τα κέρινα ομοιώματα. Έτσι. Λοιπόν, δεν είναι αλήθεια αυτό. Εμείς ξεχωρίζουμε την υγιή επιχειρηματικότητα από την επιχειρηματικότητα της διαπλοκής, την κρατικοδίαιτη επιχειρηματικότητα. Διότι η επιχειρηματικότητα της διαπλοκής είναι κρατικοδίαιτη. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι για να πάρει μπροστά η οικονομία πρέπει να ενισχυθούν οι επιχειρηματικές δράσεις, ιδίως νέων ανθρώπων, όπου μπορούν να έχουν και πολύ μεγάλη ανταποδοτικότητα στην πραγματική οικονομία. Διότι για κάθε ένα ευρώ που επενδύεται, για παράδειγμα, στις νέες τεχνολογίες, στις επιχειρήσεις καινοτομίας, έχουμε 10 να έρχονται πίσω στην πραγματική οικονομία. Αλλά είναι άλλο πράγμα αυτό. Και είναι άλλο πράγμα ποια είναι η αντίληψή σου για τις ιδιωτικοποιήσεις. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Εμείς δεν είμαστε κρατιστές. Για παράδειγμα, δεν έχουμε καμιά δογματική προσήλωση ότι πρέπει για τα καζίνο να είναι δημόσια. Αλλά υπάρχουν κάποιοι τομείς της οικονομίας όπου πρέπει να υπάρχει δημόσιος έλεγχος. Όπως το νερό, ας πούμε. Ναι. Η ΕΙΑΤ και η ΕΙΔΑΤ. Τα δίκτυα που είπα πιο πριν. Η ΔΕΗ. Από εκεί και πέρα. Κοιτάξτε, υπάρχει και μια ακόμα και για τους νεοφιλελεύθερους, αυτούς που πιστεύουν ότι μόνο μέσα από ιδιωτικοποίησεις. Υπάρχουν κάποια όρια, δηλαδή θα σου πούνε σοβαροί άνθρωποι και οικονομολόγοι ότι για να έχει μια απόδοση, μια ιδιωτικοποίηση, πρέπει να γίνει σε συνθήκες ανάπτυξης οικονομίας, αυξητικών ρυθμών και όχι σε συνθήκες ύφεσης. Διότι σε συνθήκες ύφεσης και εσωτερικής υποτίμησης, πάρα πολύ απλά, δεν θα πάρεις την αξία του προϊόντος που θα πουλήσεις. Πουλάς φθηνά, πουλάς πυρ παρά, ξεπουλάς. Ναι, ναι. Λοιπόν, εδώ. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε αυτό που έχουμε εμείς στο μυαλό μας για να δώσουμε όθηση στην ανάπτυξη και αυτό που έκανε η Νέα Δημοκρατία και θα κάνει? Δεν θα της δοθεί ευκαιρία, αλλά έχει σκοπό να κάνει. Λοιπόν, εμείς τι λέμε? Λέμε για παράδειγμα, βεβαίως, αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Κοινοπραξίες, joint ventures, με το δημόσιο με ισχυρή συμμετοχή. Για παράδειγμα, το αεροδρόμιο στο Καστέλι της Κρήτης, το οποίο δεν είχε μπει ευτυχώς στο ΤΑΙΠΕΔ. Και είχαμε τη δυνατότητα εμείς να κινήσουμε τις διαδικασίες. Έχουμε προχωρήσει, έχουμε βρει επενδυτή. Ο επενδυτής θα μπει με 49%, 51% στο κράτος. Άρα λοιπόν, να, ένας τρόπος με τον οποίο εμείς θέλουμε να κάνουμε επενδύσεις και ιδιωτικοποιήσεις, υπό την έννοια ότι έχουμε μια δημόσια γη, την παραχωρούμε, ένα σκέλος του, αλλά κερδίζει και το δημόσιο. Έχουμε προοπτική. Η λογική της Νέας Δημοκρατίας ήταν η ιδιωτικοποίηση των 14 αεροδρομίων. Και μάλιστα σε ποιον? Στο γερμανικό δημόσιο. Μέσα σε μια συμφωνία η οποία μπορεί να δίνει ένα τίμημα, όχι ευτελές, 1,3 δις είναι ένα σοβαρό τίμημα. Αλλά για σκεφτείτε, αν αντί να παίρναμε 1,3 δις με μιας και με τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια, τα είχαμε αυτά κάθε χρόνο να δίνουν στο ελληνικό δημόσιο 300 εκατομμύρια. Μέσα σε μια τετραετία πιάνουμε το τίμημα της ιδιωτικοποίησης. Και μέσα σε μια τριακονταετία, μέσα στο πλαίσιο του νέου ταμείου, γιατί έτσι δημιουργούνται αξίες, θα είχαμε 9 δις. Αντί λοιπόν για 1,3, 9 δις. Και πώς αξιοποιείς αυτά τα χρήματα?
είτε τα επενδύει ξανά στην πραγματική οικονομία, ένα μέρος μπορούμε να τα δώσουμε για το χρέος. Αυτή είναι η διαφορά της αντίληψης που έχουμε για την αξιοποίηση και την εκποίηση. Έχετε έτοιμα τέτοια σχέδια? Υπάρχουν άνθρωποι που επεξεργάζονται τέτοια σχέδια για την επόμενη μέρα, σε όλους τους τομείς? Ναι, έχουμε έτοιμα σχέδια. Πρέπει να σας πω ότι όταν λέμε ότι αποκτήσαμε εμπειρίες, δεν είναι μόνο στη διαπραγμάτευση. Ξέρετε, μας κατηγορήσανε γιατί πήγατε στην Κίνα, γιατί πήγατε στη Ρωσία, γιατί πήγατε στο Ιράν. Όταν εμείς προβλέψαμε έγκαιρα ότι το Ιράν θα πάει σε συμφωνία και θα ξαναμπεί στην παγκόσμια σκακέρα ως σημαντικός παίκτης, γιατί λοιπόν πήγατε σε όλες αυτές τις χώρες και άρα τι θέλετε? Θέλετε να πάρετε χρήματα για να βγείτε από το ευρώ. Αυτό το οποίο θέλαμε και έχουμε φτιάξει αυτή τη στιγμή, έχουμε φτιάξει το θεμέλιο για να κτίσουμε εμπορικές σχέσεις, είναι να επανακινήσουμε τις σχέσεις της χώρας μας με άλλα κράτη τα οποία μπορεί να είναι σημαντικοί επενδυτές, είτε ιδιώτες είτε κρατικοί επενδυτές. Για παράδειγμα, με την Κίνα. Με την Κίνα επαναδιαπραγματευθήκαμε την υπόθεση της Κόσκο και εκεί που ο κ. Σαμαράς έδινε το 67% στους Κινέζους, εμείς δώσαμε το 51%. Και κερδίσαμε και τη δυνατότητα να έχουμε πολύ σημαντικές επενδύσεις στον Πειραιά και στην ευρύτερη περιοχή που στην προηγούμενη συμφωνία δεν υπήρχαν. Η δυνατότητα που έχουμε για την επανεκκίνηση των σχέσεων μας με τη Ρωσία και στον τουρισμό και στην ενέργεια, όσο και κάποιοι το λιδωρήσανε τον αγωγό, είναι πάρα πολύ σημαντική προοπτική. Αν πάει στην Τουρκία, γιατί να μην περάσει και στην Ελλάδα? Οι δυνατότητες που έχουμε λοιπόν με σημαντικά funds αλλά και κράτη να δούμε επενδύσεις στοχευμένες στην Ελλάδα που θα δώσουν θέσεις εργασίας, που θα έχουν όμως κανόνες, σεβασμό στο περιβάλλον, σεβασμό στις εργασιακές σχέσεις, επενδύσεις που θα αφήσουν αντίτιμο στην πραγματική οικονομία. Τέτοιες λοιπόν επενδύσεις θέλουμε, τέτοιες ιδιωτικοποίησεις θα προωθήσουμε, όχι το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας. Πάμε στο Φαλτσιανί. Μιλήσατε για το Φαλτσιανί νωρίτερα. Είναι πραγματικά ενδιαφέρον. Έχει δώσει και μια συνέντευξη σήμερα. Λέει μάλιστα ότι θα ψήφιζε ΣΥΡΙΖΑ αν ψήφιζε στην Ελλάδα. Υπονοείται από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ότι αυτό βγαίνει τώρα προεκλογικά, ότι τέλος πάντων κάπως είναι υποκινούμενο από την πλευρά σας, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, να βγει στη συγκεκριμένη περίπτωση, συγκεκριμένη χρονική συγκυρία αυτή η ιστορία με το Φαλτσιανί. Και θέλω να πω, μπορεί επιτέλους στην Ελλάδα να υπάρξει ένα πλαίσιο που δεν θα έχει κανείς αμφιβολίες για το πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη, ότι ούτε κάποιοι τη φρενάρουν, ούτε κάποιοι τη σμπρώχνουν κατά το πώς τους βολεύει? Κύριε Αργυρέ, εγώ δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς λέει η Νέα Δημοκρατία. Ή μάλλον αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι κάτι φοβάται από αυτή την υπόθεση. Γιατί αν δεν φοβάται τίποτα και αν καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται, τότε γιατί να μην γίνει η έρευνα? Τι πρόβλημα έχει? Ακόμα και αν, όπως λέει ο Φαλτσιανί, είναι φίλος του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή τώρα θα τρελαθούμε κιόλας, έτσι, ο άνθρωπος ο οποίος ανέδειξε το μέγα ζήτημα του ξεπλήματος μαύρου χρήματος και της φοροδιαφυγής παγκοσμίως από την Ελβετική Τράπεζα, την HSBC, είναι φίλος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο άνθρωπος προφανώς είδε ότι είναι μια κυβέρνηση για πρώτη φορά, μετά από αυτούς που παίρναν τα στικάκια και τα κρίμα στα συρτάρια τους και τα χάνανε και χάνανε τα στοιχεία, που είχε αποφασιστικότητα και τόλμη. Λοιπόν, γιατί δεν λέει ο κ. Μημαράκης να προχωρήσει η έρευνα? Και δεν έρχεται να πάμε μαζί οι δυο μας αύριο στους εισαγγελείς να μάθουμε και ποια ονόματα είναι μέσα? Να μάθουμε ποια ονόματα είναι μέσα. Ακούγεται ότι είναι ονόματα του πολιτικού κόσμου. Γιατί να τα μάθουμε? Γιατί να τα μάθουμε μετά τις εκλογές? Αν τον αφήνατε να... Γιατί να τα μάθουμε μετά τις εκλογές τα ονόματα αυτά? Να τα μάθουμε τώρα, αύριο, να ξέρει ο ελληνικός λαός ποιοι είναι μέσα. Ποιανού φίλοι είναι αυτοί που είναι μέσα? Και γιατί τους κρύβανε οι προηγούμενοι? Διότι ξέρετε κάτι, θα βγουν αυτά. Θα βγουν αυτά. Και θέλω να ελπίζω ότι θα βγουν ανεξάρτητα από το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των εκλογών. Διότι έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Μάλιστα. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Το σχολίαζα με συναδέλφους δημοσιογράφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ. Στις συγκεντρώσεις σας αυτή την περίοδο φαίνεται ότι λείπει αυτή η ενθουσιώδης νεολαία που υπήρχε τον περασμένο Ιανουάριο και οι αναποφάσεις που όλοι έχετε λένε... Έχετε εικόνα από τις συγκεντρώσεις μας, κύριε Αργυρέ? Έτσι μου έχουν πει κάποιοι συνάδελφοι, ότι τέλος πάντων δεν είναι τόσο πολύ νεολαίοι ή ενθουσιώδης όσο ήταν τον περασμένο Ιανουάριο. Πρέπει να σας πω ότι έχει εκπλήξει το γεγονός θετικά ότι οι συγκεντρώσεις μας είναι πολύ μεγαλύτερες από το Γενάρη. Είναι μεγαλύτερες, ναι, μάλιστα.
Και υπάρχει ένας ενθουσιασμός και μια ταύτιση λαϊκού κόσμου με αυτό που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν το περίμενα αυτό, να σου πω την αλήθεια. Όπου έχω πάει, έχουμε κάνει μεγαλύτερες συγκεντρώσεις και αν θέλετε έχει μετατραπεί ο ενθουσιασμός σε πείσμα. Έχει πείσμα ο κόσμος. Mm. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει βαθιές ρίζες με τα λαϊκά στρώματα. Δεν είναι μια φωτοβολίδα. Και θα το δείτε αυτό στα ποσοστά που θα πάρουμε στις λαϊκές συνοικίες. Και ξέρετε, αυτό ήταν και ο διαχωρισμός του δημοψηφίσματος 5 του Ιούλη. Το όχι με το ναι. Ήταν από τη μια η Εκάλη και η Κηφισιά και από την άλλη το Κερατσίνι, η Δραπετσόνα, Κοκκινιά, το Περιστέρι, το Εγάλεο και ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει και στο χάρτη τον πανελλαδικό, έτσι για να μην λέω. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν είναι η δύναμη εκείνη που εκφράζει τα λαϊκά στρώματα, εκφράζει τον κόσμο της δουλειάς, εκφράζει τον κόσμο της βιοπάλης, ξέρει αυτός ο κόσμος για ποιον παλέψαμε όλους αυτούς τους μήνες και τι συμφέροντα εκπροσωπούμε. Και γι' αυτό, αν θέλετε, ο στόχος τους να πάνε το ΣΥΡΙΖΑ να τον αναγκάσουν να γίνει όμηρος συνεργασιών όπου θα έχει δεμένα τα χέρια ή ακόμα χειρότερα του μεγάλου συνασπισμού όπως τον συζητάνε, είναι στόχος που δεν έχει να κάνει με το ότι με τη συγκυρία την άμεση. Έχει να κάνει με το ότι αυτό που τους πονάει και αυτό που θέλουν να σταματήσει είναι αυτή η σύνδεση, η ταύτιση των λαϊκών στρωμάτων του τόπου με το ΣΥΡΙΖΑ. Θέλουν να τελειώσουν το ΣΥΡΙΖΑ αποκόπτοντάς τον από τις λαϊκές δυνάμεις που σήμερα εκπροσωπεί. Δεν τα καταφέρουν. Τώρα το θέμα της νεολαίας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι νέοι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν, αν θέλετε, δεχτεί τη μεγαλύτερη αποσταθεροποίηση μετά την επιλογή της, του συμβιβασμού για να μην πέσουμε στην παγίδα του Brexit και της χρεοκοπίας. Στην πιο ακραία παγίδα που μας έστησαν οι συντηρητικοί κύκλοι στην Ευρώπη. Και είναι λογικό, διότι ξέρετε, όταν είσαι νέος, είσαι στη λογική ή όλα ή τίποτα. Όταν δεν τα έχεις όλα, νομίζεις ότι είσαι στο τίποτα. Βέβαια, οι ίδιοι άνθρωποι, αν σκεφτούν λίγο παραπάνω, θα καταλάβουν ότι εάν πηγαίναμε στην παγίδα του Brexit, αυτό το οποίο θα γινόταν στον τόπο θα ήταν μια καταστροφή ανίποτη. Για τα λαϊκά στρώματα κυρίως και για αυτούς. Και για τη δυνατότητά τους να ξαναχτίσουν ένα καλύτερο αύριο. Όμως τους καταλαβαίνω. Απόλυτα τους καταλαβαίνω. Θέλω, απευθυνόμενος όμως αυτούς, να τους ζητήσω να σκεφτούν εάν την άλλη Κυριακή δεν προσέλθουν στην κάλπη. Είναι όχι απλά σαν να μην ψηφίζουν αυτοί, αλλά σαν να δίνουν και μια παραπάνω ψήφο στο κατεστημένο. Στο πολιτικό κατεστημένο που μας οδήγησε ως εδώ. Στον κύριο Μημαράκη και στην παρέα του. Στον κύριο Βενιζέλο, όλοι όσοι τους ακολουθούν. Και γιατί δίνει μια παραπάνω ψήφο. Αφήνει άλλους να αποφασίσουν για το μέλλον, αυτούς που θα πάνε στην κάλπη, και ταυτόχρονα δεν βρίσκονται οι ίδιοι στην κάλπη, προκειμένου να ρίξουν το βόλι εκεί που πρέπει. Να ρίξουν το βόλι στις δυνάμεις εκείνες που μάχονται για να αλλάξουν τα πράγματα για το δικό τους συμφέρον. Θέλω λοιπόν να πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή την αδιαμεσολάβητη σχέση με τα λαϊκά στρώματα και με τη νέα γενιά αυτού του τόπου δεν την έχει διακόψει. Και αυτό θα φανεί. Μπορεί αυτός ο κόσμος να μην δηλώνει στις δημοσκοπήσεις, διότι είναι αποσταθεροποιημένος, απογοητευμένος, σπασμένος, αλλά την κρίσιμη στιγμή δεν θα κάνει την επιλογή να χαρίσει το μέλλον του σε αυτούς που κατέστρεψαν το σήμερα και το χθες του. Θα κάνει την επιλογή να ξεμπερδέψουμε με αυτό που εμείς ονομάζουμε παλιό και να προχωρήσουμε μπροστά. Αυτό θα το λέγατε και σε κάποια παιδιά που έχουν φύγει στο εξωτερικό και είναι αρκετές δεκάδες χιλιάδες, νομίζω είναι πάνω από 200.000. Και ξέρω κάποια που ήρθαν τον Ιανουάριο και ψήφισαν γιατί έλπιζαν ότι κάποια στιγμή θα έχουν την δυνατότητα να ξανάρθουν στην Ελλάδα να προσφέρουν. Θα τους λέγατε ότι αξίζει τον κόπο να έρθουν άλλη μια φορά να δώσουν την ψήφο τους. Θα τους έλεγα ότι δεν είναι τόσο εύκολο κανείς να ξεμπερδέψει με το χθες, με την πρώτη. Και θα χρειαστούν τρεις κατραπακές. Τρίτη και φαρμακερή. Και θα τους πω ότι αυτή τη φορά είναι πιο κρίσιμη από το Γενάρη.
το να έρθουν να ψηφίσουν. Το Γενάρη σχεδόν είχε προδιαγραφεί το αποτέλεσμα. Mm. Αυτό που ξέραμε όλοι όμως ήταν ότι μας περιμένει μια πολύ μεγάλη δυσκολία, διότι μας την είχαν στημένη. Τώρα καθαρίσαμε το δρόμο, δεν θα τους κάνουμε τη χάρη να γίνουμε παρένθεση, θα συνεχίσουμε την προσπάθεια. Είναι κρίσιμο όμως να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια με την ψήφο τους για τρίτη και ουσιαστικότερη φορά, διότι τώρα έχουμε μπροστά μας ορίζοντα τετραετίας. Θα έχουμε λοιπόν το χρόνο για τις μεγάλες τομές και μεγάλες αλλαγές. Και έχουμε αποδείξει ότι το μόνο μας μέλημα, η μόνη μας έγνοια, ήταν το δικό τους δίκιο να υψώσουμε, να διεκδικήσουμε. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Θέλω πριν κλείσουμε να πούμε δύο κουβέντες και για τον αγροτικό κόσμο, επειδή την εκπομπή μας τη βλέπουν σε πάρα πολλά περιφερειακά κανάλια σε όλη την Ελλάδα. Ξέρω ότι υπάρχει μια αναστάτωση, έγινε μια συζήτηση και σε σχέση με τη φορολογία των αγροτών και όλα αυτά. Έχετε αφήσει και εσείς, από ό,τι έχω καταλάβει, και η Νέα Δημοκρατία έτσι ένα παράθυρο ότι μετά τις εκλογές θα μπορέσετε στο πλαίσιο εφαρμογής μένα, αλλά διαπραγμάτευσης κάποιων ζητημάτων, να προσπαθήσετε να βοηθήσετε σε κάποια ζητήματα τους αγρότες. Και θέλω πραγματικά να ρωτήσω, σε μια εποχή που υπήρχε μια τάση κάποια παιδιά να γυρίσουν και να ξανασχοληθούν με την αγροτική παραγωγή, αξίζει τον κόπο ή τελικά είναι και αυτό άδικος κόπος? Σε καμία περίπτωση δεν είναι άδικο σκόπος, αλλά πρέπει να κάνουμε μεγάλες τομές και αλλαγές και σε αυτό το κλάδο. Ξέρετε, ο όρος παραγωγική ανασυγκρότηση δεν μπορεί να είναι ευχολόγιο. Πρέπει να δούμε πώς, με ποιες διαδικασίες, πώς θα χτυπήσουμε τις παθογένειες, για παράδειγμα. Δεν μπορεί να υπάρξει παραγωγική ανασυγκρότηση αν δεν προστατεύσει το εισόδημα του παραγωγού. Όταν μιλάμε για αγρότες, τι εννοούμε σε αυτόν τον τόπο? Εννοούμε αυτούς που έχουν κατά κύριο εισόδημα από την ενασχόλησή τους με την αγροτική παραγωγή ή κάποιους οι οποίοι μένουν στην Αθήνα, πίνουν καφέ στο Κολωνάκι και έχουν και κάποιο κτήμα και παίρνουν επιδοτήσεις. Λοιπόν, εδώ πρέπει να τα δούμε αυτά. Θα στηρίξουμε τον παραγωγό? Πρέπει να στηρίξουμε τον παραγωγό. Δεύτερο, τι θα γίνει με τους μεσάζοντες? Τι θα γίνει με τα καρτέλ στην αγορά? Τι θα γίνει με τις υπερτιμολογήσεις? Τι θα γίνει με τις παράνομες ελληνοποιήσεις? Εδώ δεν μας φταίει η Ευρώπη. Φταίμε εμείς που δεν έχουμε φροντίσει να έχουμε ένα θεσμικό πλαίσιο, ελεκτικούς μηχανισμούς, ώστε να προστατεύουμε και να ενισχύουμε τους αγρότες. Τρίτον, συνεταιριστικό κίνημα. Υπάρχουν προβλήματα τεράστια. Επίσης δεν μας φταίει η Ευρώπη σε αυτό. Mm. Θα προωθήσουμε λοιπόν υγιείς συνεργατικές μορφές. Θα δώσουμε το βάρος μέσα από τη Νέα Αναπτυξιακή Τράπεζα, διότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις διέλυσαν την αγροτική που ήταν ένα εργαλείο και την περάσαμε μέσα σε μια νύχτα, σε μια ιδιωτική τράπεζα. Θα μπορέσουμε να πάμε στη δυνατότητα εκείνη ώστε να ενισχύσουμε συνεργατικές μορφές κοινωνικής οικονομίας. Θα φτιάξουμε, θα δώσουμε το έδαφος ώστε οι παραγωγοί να έρχονται απευθείας σε επαφή με τον καταναλωτή χωρίς μεσάζοντες σε αγορές που θα δημιουργήσουμε. Άρα λοιπόν υπάρχει μια σειρά από δράσεις και παρεμβάσεις που μπορούν να προστατεύσουν και να ενισχύσουν το εισόδημα του αγρότη. Και ταυτόχρονα προσανατολίζοντας την παραγωγή σε ποιοτικά προϊόντα ανταγωνιστικά και χτυπώντας τις μεγάλες, αν θέλετε, δυσαρμονίες και τις μεγάλες αντιφάσεις που υπάρχουν σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ ξέρω, για παράδειγμα, ότι στην Κρήτη θα μπορούσε άνετα να συνδυαστεί ο τουρισμός με την αγροτική παραγωγή και να έχει στα ξενοδοχεία τοπικά, ντόπια προϊόντα υψηλότατης ποιότητας για να προσφέρεις στους τουρίστες. Ξέρετε τι συμβαίνει μέσα από αυτόν τον φαύλο κύκλο της παραγωγικής διαδικασίας? Οι κριτικοί αγρότες τα εξάγουν στο εξωτερικό και οι ξενοδόχοι τα εισάγουν από το εξωτερικό. Τα ίδια προϊόντα. Λοιπόν, υπάρχουν δυνατότητες και σχέδια για μεγάλες τομές. Το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 δίνει τη δυνατότητα για 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό το πρόγραμμα πρέπει να αξιοποιηθεί, να μην το φάνε πάλι κάποιοι μέτεροι, να μην πάει σε ρουσφέτια και διευκολύνσεις. Ναι. Και νομίζω ότι η ανασυγκρότηση της παραγωγικής διαδικασίας μπορεί να γίνει πράξη, εάν το σχέδιο αυτό, με βούληση, σύγκρουση με τα συμφέροντα, προσπαθήσουμε να το εφαρμόσουμε. Κλείνοντας, να ρωτήσω για την επόμενη μέρα. Αποκλείσατε ήδη, νομίζω, το μεγάλο συνασπισμό, αλλά γερμανικά. Αν είστε πρώτος χωρίς αυτοδυναμία, έχετε πει βεβαίως ότι θα
μιλήσετε με τους ΑΝΕΛ, αν είναι μες στη Βουλή. Έχετε σκοπό να μιλήσετε και με τη Λαϊκή Ενότητα, αν εκπροσωπείτε κοινοβουλευτικά? Και με ποιους ακόμα? Κοιτάξτε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτοί που έφυγαν χθες και μάλιστα ρισκάροντας, ανοίγοντας το δρόμο της επιστροφής του παλιού και διεφθαρμένου καθεστώτος στον τόπο, δεν θα έχουν κανένα λόγο να έρθουν αύριο να στηρίξουν μια προσπάθεια. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να συζητάμε γι' αυτό. Ο καθένας έχει τραβήξει το δρόμο του. Εγώ υπερασπίζομαι ότι η αριστερά του 21ου αιώνα πρέπει να είναι χρήσιμη για τον τόπο και για τα λαϊκά στρώματα. Η ευκολία του να κάθεσαι στη γωνία και να λες έρχονται τα δύσκολα, δεν λερώνω τα χέρια μου, δεν νομίζω ότι είναι επαναστατική. Ούτε το να κρατάς τη λογική σου καθαρότητα όταν ο τόπος και τα στρώματα, τα κοινωνικά που εκπροσωπείς, σε θέλουν μπροστά, να βάζεις τα στήθια σου μπροστά, να λερώνεις τα χέρια σου. Δεν πρόκειται να ξελασπώσουμε το μέλλον αν δεν βάλουμε τα χέρια μας στη λάσπη. Οπότε αφήστε την αυτή τη συζήτηση. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να πούμε σε σχέση με αυτά. Θα κρίνει ο ελληνικός λαός. Με τον Πάνο Καμένο είχαμε μια πολύ έντιμη συνεργασία. Και παρά το γεγονός ότι είμαστε από τελείως διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες. Και αν ο λαός το επιτρέψει, θα έχουμε τη συνέχεια της συνεργασίας μας ανεξάρτητα από το αν εμείς κερδίσουμε την απόλυτη πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή. Από εκεί και πέρα, έχω πει ξεκάθαρα ότι αυτή τη στιγμή το διακύβευμα που υπάρχει είναι αν θα έχουμε κυβέρνηση με τον ΣΥΡΙΖΑ, προοδευτική κυβέρνηση, κυβέρνηση που θα ξεκόψει τους δεσμούς με το παλιό, το διεφθαρμένο, το κατεστημένο, ή θα έχουμε μια κυβέρνηση συντηρητική με τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μημαράκη και ενδεχομένως τα συστημικά κόμματα που θα τον ακολουθήσουν. Αυτό είναι το διακύβευμα. Ακόμα και αν δεν έχει απόλυτη πλειοψηφία ο ΣΥΡΙΖΑ, που κύριε Αργυρέ πιστεύω ότι δεν είναι καθόλου άπιαστο όνειρο να έχει. Και να σας πω γιατί. Το Γενάρη, με την κινδυνολογία ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κρυφό σχέδιο την έξοδο από το ευρώ, μια κινδυνολογία στην οποία έδινε πάτημα το γεγονός ότι μια ισχυρή μειοψηφία στο εσωτερικό μας έλεγε ανοιχτά ότι θέλει τη δραχμή, τώρα δεν υπάρχει αυτή, διάλεξαν τον δρόμο τους, τότε πήρε 149 βουλευτές. Με την κινδυνολογία να είναι σε έξαρση. Τώρα που δεν υπάρχει κανένας να φοβήσει τον ελληνικό λαό και ο ελληνικός λαός έχει δει ότι το μόνο μας μέλημα, η μόνη μας έγνοια είναι το δίκαιο του ελληνικού λαού. Και το διεκδικήσαμε και θα το διεκδικούμε, όμως χωρίς να βάζουμε σε αμφισβήτηση την προοπτική της σταθερότητας του τόπου. Σας λένε, τώρα βέβαια, πιστεύω ότι είναι εφικτό να πάρουμε 2 βουλευτές παραπάνω από όσους πήραμε το Γενάρη. Πάντως, αλλά ακόμα και αν δεν έχουμε τους 2 βουλευτές παραπάνω, θα υπάρξει κυβέρνηση στις 21, μην έχετε καμία αμφιβολία, διότι κανείς πιστεύω ότι δεν πρόκειται να διακινδυνεύσει την σταθερή πορεία και την προοπτική του τόπου. Σε περίπτωση που μιλήσετε με το ΠΑΣΟΚ και το ποτάμι, θα είναι ένας από τους όρους να μην είναι μέσα στην κυβέρνηση ή οπουδήποτε αλλού κάποια πρόσωπα? Κύριε Αργυρέ, εμείς θα δώσουμε μάχη σε αυτές τις εκλογές προκειμένου να μην είμαστε αναγκασμένοι να πάμε σε κυβερνήσεις, σε μια κυβέρνηση όπου ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι σε περιορισμό και σε ομοιρία. Αυτό λοιπόν θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα που θα πάρουμε στις εκλογές. Είτε από το αν θα έχουμε την απόλυτη πλειοψηφία, είτε από το αν θα έχουμε ένα μεγάλο αριθμό βουλευτών, ώστε κανείς να μην μπορεί να μας βάζει τέτοιους όρους. Να είμαστε ξεκάθαροι. Από εκεί και πέρα, τώρα, τα προβλήματα που μπορεί να έχουν τα κόμματα αυτά στο εσωτερικό θα τα λύσουν. Φαντάζομαι ότι ο κ. Βενιζέλος έχει ήδη καπαρώσει θέση του αντιπροέδρου στην κυβέρνηση του κ. Μεμαράκη. Αλλά αυτό είναι ένα πρόβλημα. Αποκλείεται να συμβεί στη δική σας όμως κάτι τέτοιο, λέτε. Μα προφανώς. Αυτό είναι ένα πρόβλημα όμως που το έχει κυρία Γεννηματά. Να το λύσει. Λοιπόν, να καταχραστώ τον χρόνο, θέλω να κλείνοντας να σας ρωτήσω. Γίνατε σποτάκι σε κάποιες χώρες. Η συζήτηση αυτή για την αριστερά που γίνεται αυτή τη στιγμή δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα και στη Γερμανία. Ξέρω, γίνεται συζήτηση ευρώ, κατάργηση του ευρώ, εθνικά νομίσματα. Πόσο βαρύ το αισθάνεστε αυτό, ότι πιθανώς από το πώς θα πάει ο Αλέξης Τσίπρας, πώς θα πάει αυτή η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, εξαρτάται πιθανώς η τύχη της αριστεράς στην Ευρώπη για τα επόμενα χρόνια? Εντάξει, αυτό το βάρος το έχω από την πρώτη στιγμή όμως. Δεν είναι καινούργιο. Αυτό μεγαλώνει όμως νομίζω. Αυτό το βάρος πορεύτηκα τους 7 μήνες. Μέτρησε και στην τελική μου απόφαση, προφανώς το συμφέρον του ελληνικού λαού, αλλά και το γεγονός ότι η αριστερά, αν οδηγούσε στην πρώτη της
για κυβέρνηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε μια οικονομική καταστροφή, δεν θα είχε δυνατότητα να σηκώσει κεφάλι πουθενά αλλού στην Ευρώπη. Η υποδέμος σήμερα θα ήταν κρυμμένη κάτω από τις πέτρες. Λοιπόν, και οι υποδέμος όμως κρατάνε, διεκδικούν. Η νίκη μας θα τους δώσει δύναμη να δώσουν τη μάχη τους τον Νοέμβρη-Δεκέμβρη που έχουν εκλογές στην Ισπανία. Ο Τζέρεμι Κόρμπιν είναι φίλος σας πραγματικά. Ναι, λέγεται. Έχουμε πολύ καλή σχέση. Τον συνεχάρη για την εκλογή του και νομίζω ότι είναι μια νίκη που σηματοδοτεί πολλά. Και είναι μια νίκη για την οποία και εμείς έχουμε βάλει το λιθαράκι σας. Ναι, διότι εδώ διαμορφώνεται η προοπτική μιας αριστεράς ρίζοσπαστικής, μιας αριστεράς μάχης και πάλης που θέλει να αλλάξει την πορεία της Ευρώπης, τον νεοφιλελεύθερο μονόδρομο, χωρίς να λέει ότι εμείς καταγγέλουμε και καθόμαστε στην άκρη. Διεκδικώντας εξουσία, διεκδικώντας διακυβέρνηση. Και αυτή η αλλαγή στη Βρετανία είναι μια σημαντική αλλαγή. Το ένα από τα δύο κόμματα δηλαδή που διεκδικούν την εξουσία να έχει μια στροφή αριστερά πάρα πολύ σημαντική. Νομίζω ότι διαμορφώνονται όροι για μια νέα αριστερά στην Ευρώπη με το ΣΥΡΙΖΑ, το Ποδέμος, τους νέους εργατικούς και περιμένουμε να δούμε με μεγάλο ενδιαφέρον και την εξέλιξη στη σοσιαλδημοκρατία. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ένα μεγάλο μέρος στηρίζει τις προσπάθειές μας, αλλά και ένα μέρος της είναι καθυλωμένο ως ουρά της ευρωπαϊκής δεξιάς και το βλέπουμε αυτό στη χώρα μας με το Πασό και το Ποτάμι. Ο κύριος Σούλτς σας τηλεφωνεί τελευταία, ενδιαφέρεται. Ξέρω ότι σας πίεζε κάποια διάστημα με ποιον θα συνεργαστείτε. Ενδιαφέρεται πολύ από όσο ξέρω για την Ελλάδα ο κύριος Σούλτς. Και νομίζω ενδιαφέρεται και για το τι θα κάνετε την επόμενη μέρα. Ας το δούμε την επόμενη μέρα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για αυτή τη συνέντευξη. Ελπίζω να τα ξαναπούμε μετά τις εκλογές και να έχουμε να πούμε πράγματα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτή ήταν η συνέντευξη του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, που μας έδωσε σήμερα το απόγευμα, λίγο πριν...